Περίμενα αυτό το πράγμα από αυτού του ανθρώπου. Το περίμενα. Και του είδα με τα μάτια μου. Με τα μάτια μου του είδα. Αλλά δεν εμίλησα. Το σπίτι του γεμάτο από τρύπες, Μέσα και έξω, από σκάλια και σφαίρες Ενώ ήταν μέσα, αντίκρισε ο Θεόκτιστος Κατσομπενάκη. Τα τρία λόγια του Δήμου Κισάμου στα χανιά πετάχτηκε από το κρεβάτι του έντρομος αυτός και η οικογένειά του μετά από τους πυροβολισμούς στα χαράματα της Πέμπτης. Μάλιστα, όπως ο ίδιος επισημαίνει, είχε προηγηθεί και έξιλο δαρμός με μαγκούρα στις 8 το βράδυ έξω από το σπίτι του θύματος. Δεν περίμενα ότι θα κάνω λίγο πράγμα. Για να μου λέτε, Μαϊμού, ήμουν πούλησες, ε. Ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, βγαίνει έξω αφού με κούπησε την πόρτα πάνω μου. Λέω, με χτυπήσει, λέω και Και κάνει τι την και βλέπω την κατσούνα. Και την κατσούνα και με την κουπανίζει κατευθείαν. Στη χέρα πρώτα, μετά με την κοπανία, ζω στα πλευρά. Α τους άντρες να κουβεδιάσουν. Και μετά α, ακούω ένα διαπληκτισμό, ένα χτύπημα. Λέω τη μητέρα, μαμά, α, ο, τον άντρα μου τον έχει χτυπάει. Μετά από το συγκεκριμένο περιστατικό, έφυγαν οικογενειακώ για να πάνε στο τμήμα. Η διαδικασία τη καταγγελία κράτησε μερικέ ώρε με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στη μία και μισή μετά από τα μεσάνυχτα. Με ότι με χτυπήσανε, τίποτα άλλο. Ερχόμαστε εδώ πέρα, ήταν μία μισή ώρα τελειώσαμε το καστέλι. Ήρθαμε εδώ, πήγαμε να ξαπλώσουμε. Τρει μισή ώρα, άκουγα κάποια αυτοκίνητα και φρενάρανε από έξω. Πήγαν και γυρίσαν εκεί και σταματούν εδώ πέρα. Μπαμ, νομίζω πω έχανα το σπίτι, ε. Μπαμ, δύο καραμπινιέ και μία πιστολιά. Σηκωθήκαμε πάνω, τρελαθήκαμε. Εγώ πήγα να ανοίξω την πόρτα, δεν άνοιγε από τα τζάμια και μετά πήγα στη μητέρα μου και τη λέω ρε αν ε, έμπαινα από εκεί, σαν έτρωγα όλα τα σκάλια του μου. Εκείνο που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη και αγανάκτηση είναι ο λόγος και μάλιστα ενετή 2022. Το αυτονόητο είναι το να μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται την περιουσία και την ιδιοκτησία του όπως εκείνος νομίζει χωρίς παρενοχλήσεις. Ε, είχα σκοπό να την πουλήσω. κόπετρο είναι. Να φύγω από εκεί. Υπήρχαν δύο υποψήφοι. Ο ένα ήταν συνοράτορα, ο άλλο δεν ήταν. Και είπα στον ένα, μου ζητούσαν και μου λέει να την πάρω εγώ. Του λέω: Θα τελειώσω με το συνοράτορα πρώτα, και αν δεν τα βρούμε, θα την πάρει εσύ. Και μετά από εκεί και πέρα, με έβρικε ο συνοράτορα και μου λέει: Ξέρει κάτι, αποφάσισα να την πάρω. Πόσο θέλει, τόσο λέμε. Όπω επισημαίνει ο ιδιοκτήτη, από το δεύτερο υποψήφιο αγοραστή δεν είχε λάβει καμία προκαταβολή και δεν είχαν καταλήξει σε καμία συμφωνία ή υπόσχεση. Δικαίωμα στην περιουσία του καθενός έχει αυτός που την έχει, το δικαίωμα αυτής τη περιουσία. Δεν θα βάλουμε, βάλουμε κουμάντα δώρους τους αγοραστές, ούτε και κανέναν άλλο. Η γονικιά μου ήτανε και την είχα δώσει η κόρη μου. Έχετε το βάλει στο βράδυ, το μάθε από κάπου. Κάποιο. Προφανώ ναι, το έμαθε. Και του είπε κάποιο ότι μπορεί την πουλήσει λίγα κορίτσια και Το ένα από τα τρία παιδιά του θέλει μάλιστα να μείνει στο χωριό και να δουλέψει την περιουσία του. Και ο γιο μου θέλει να καθίσει εδώ στο χωριό. Μου λέει μαμά, με πώ αυτέ τι συνθήκε θα καθίσω στο χωριό. Σκοπό μου είναι να μείνω εδώ πέρα στο χωριό, στι ελιέ, στα μπέλια. Έχουμε κάνει και αγορέ σε μηχανήματα και όλα αυτά. Οι κάτοικοι τη περιοχή κάνουν λόγο για ένα ακήρυχτο πόλεμο μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων. Όπου οι κτηνοτρόφοι ψάχνουν απεγνωσμένα για βοσκοτόπια. Αλλά οι γεωργοί δεν επιθυμούν να βρίσκονται κοντά στι ελιέ, γιατί πολλέ φορέ τα ζώα ξεφεύγουν και καταστρέφουν τι καλλιέργειε. Από αυτό μόνο ζούμε και έρχονται οι κτηνοτρόφοι κατά κοπάδια, αποφασίζουν αυτοί με τον ταελίκι του, λε και είναι ε, το τι θα κάνουν, Το θα τα δείξουν, βγάζουν πλέγματα. Εκείνο που διαρωτάται κανείς τελικά είναι το αν επαρκεί η νομοθεσία και κυρίως αν είναι αρκετή η ποινή των 10 ετών που προβλέπεται στην περίπτωση της απειλής με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού ωφέλους, δηλαδή του άρθρου 385 και 386 του ποινικού κώδικα.